Καλησπέρα σε όλους εσάς. Ετοιμαστείτε γιατί φεύγουμε για... Ωραία πράγματα όλα αυτά. Ας σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να είμαστε καλά. Όπως το ξέρετε, φίλοι μου, πριν λίγες μέρες στην Αμερική είχαμε εκλογές. Για να γίνουν εκλογές, τι χρειαζόμαστε? Τους Αμερικάνους που τους έχουμε εδώ μπροστά. Φύλλα μπερδεμένα, που το βλέπετε, μια τράπουλα κανονικά. Και τόσο πιο μπερδεμένα τους Αμερικάνους, τόσο καλύτερα για μας. Γι' αυτό πάμε να τους μπερδέψουμε, μια και είμαστε στην Αμερική, θα κάνουμε και ένα αμερικάνικο ανακάτεμα. Να μπερδέψουμε όλους αυτούς, να μην ξέρουμε σε ποια σειρά είναι. Τους είδαμε από μία πλευρά κανονικά. Πάμε να τους δούμε και από την άλλη πλευρά, εδώ πέρα. Μήπως εδώ μέσα υπάρχει τίποτα παράξενο. Κάνα τσιπάκι, κανένας δεν έχει κανένα εμβόλιο, δεν ξέρω τι γίνεται με τους Αμερικάνους. Να βλέπουμε λογικά. Ας ξεκινήσουμε όμορφα κορέα, πάρετε το χρόνο σας, γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά. Βλέπουμε φύλλα κανονικά. Εδώ πέρα και εδώ πέρα τους βλέπουμε κανονικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Άνα, μπράβο, φύλλα κανονικά. Όπως το βλέπουμε εδώ πέρα. Πάμε να το δούμε ακόμα μία ξανά. Όλοι φυσιολογικά. Δεν υπάρχει τσιπάκι, δεν υπάρχει τίποτα προσωπικά. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγανε να κάνουν εκλογές. Πριν πάνε όμως, ένα πράγμα κάνανε. Τι κάνανε? Προβλέψεις ποιος θα βγει πρόεδρος. Στο USA αυτό δεν κάνανε. Όπως κάθισα και εγώ και έκανα δικές μου προβλέψεις. Οι προβλέψεις, όπως ξέρετε, γίνονται μέσα σε φακέλους που τους έχω εδώ μπροστά. US Election 2020. Θα τα αφήσω εδώ μπροστά προς το παρόν. Τους φακέλους που τους βάζουμε μέσα σε κουτιά. Και γι' αυτό έφερα και εγώ κάποια κουτιά εδώ μπροστά. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις εκλογές. Φεύγουν μερικοί από εδώ, πάνε εδώ. Άλλοι φεύγουν από εδώ, πάνε εκεί. Τι φεύγουν εδώ, άλλοι φεύγουν από εδώ. Και ο καθένας πάει όπου θέλει. Κάπως έτσι εδώ. Τις πιο κοντινές πολιτείες που βρίσκεται ο καθένας. Λοιπόν, τους χωρίσαμε εδώ πέρα σε τρία κομμάτια. Αυτοί εδώ μπερδεύονται μεταξύ τους, εδώ μπροστά. Το ίδιο και αυτοί, από όλες τις μεριές μπερδεύονται, να μην ξέρουμε τι γίνεται εδώ μέσα. Κάπως έτσι εδώ. Το ίδιο και αυτοί εδώ. Να κατέβονται και αυτοί μαζί. Και από την αρχή έκανα εγώ τις δικές μου προβλέψεις. Αυτές οι προβλέψεις πάνε εδώ πέρα, αυτή την πολιτεία εδώ. Ο φάκελος θα πάει στη μεσαία πολιτεία, που είναι η περισσότερη. Και εδώ πέρα, οι προβλέψεις μου είναι εδώ. Και πάμε να δούμε τι κάναμε. Ανακαλυφθήκανε που τους είδαμε από την αρχή κανονικά. Τους μπερδέψαμε, τους χωρίσαμε. Και πάμε να χωρίσουμε τους μαύρους και τους κόκκινους. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κόκκινα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ μαύρα. Και πέντε κόκκινα. Και ας πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα στα κουτιά. Πρώτο κουτί, πέντε κόκκινα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πρώτη πρόβλεψη έπεσε σωστά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, μαύρα. Πάμε στα μαύρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, μαύρα. Πρόβλεψή μου πέφτει και αυτή σωστά σε αυτή την πολιτεία. Πάμε στην άλλη πολιτεία εδώ πέρα. Πάμε να τους χωρίσουμε και αυτούς.
ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε μαύρα, κόκκινα, συγγνώμη, και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μαύρα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, κόκκινα. Και πάμε να δούμε. Κόκκινα, έξι, εδώ πέρα, τα χέρια μου μπροστά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και ένα έξι. Αυτή την πολιτεία έπεσα σωστά. Και εδώ πέρα τέσσερα μαύρα. Τα κουτιά από την αρχή, τα χέρια μου παιδιά. Ένα, δύο, τρία και τέσσερα μαύρα. Τέσσερις προβλέψεις πέσαμε σωστά. Και πάμε στη μεγαλύτερη πολιτεία που έχουμε εδώ μπροστά. Με έναν φάκελο εδώ, που θα ανοίξετε εσείς βέβαια. Και πάμε να χωρίσουμε τα μαύρα και τα κόκκινα. Από μια μεριά τα μαύρα, να προσέχουμε κανονικά, μπορεί να κάνω κάποιος λάθος. Και τα κόκκινα από την άλλη πλευρά. Τα κόκκινα εδώ και τα μαύρα από εδώ. Θα πατρίσουμε μια τελευταία φορά μαζί. Τα μαύρα εδώ, τα κόκκινα από εδώ. Μαύρα, κόκκινα, το βλέπουμε μαζί. Γιατί τα λάθη έτσι γίνονται και για ένα ψήφο και δίνουν κάποιοι άλλοι. Χωρίσαμε τα μαύρα και τα κόκκινα. Ας ξεκινήσουμε με τα κόκκινα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και ένα 15. Να θυμόσαστε 15 κόκκινα. Από την άλλη μεριά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 1, 14. 15 κόκκινα, 14 μαύρα. Τη στιγμή της αλήθειας. US Election 2020. Την ανοίγουμε μαζί και βλέπουμε. 15 κόκκινα και 14 μαύρα. Έτσι γίνονται οι εκλογές στην USA. Και θέλετε να μάθετε πώς γίνανε όλα αυτά. Πάμε να το δείτε κι εσείς. Election USA. Πριν μπω στην εξήγηση, ήθελα να πω merci beaucoup, Jean-Pierre Valerino. Αυτός δημιούργησε το κόλπο που μόλις είδαμε. Coup d'état. Un grand merci Jean-Pierre. Και πάμε στην εξήγησή μας. Έχουμε κάποιες προετοιμασίες. Το πιο εύκολο, ένα φάκελο, ένα χαρτί. Γράφουμε USA Election, δεν ξέρω τι γράφετε. Και μέσα γράφετε 15 κόκκινα, 14 μαύρα. Ένα χαρτάκι και έναν φάκελο. Και το βάζουμε αυτό εδώ. Στην άκρη. Το δεξί μας χέρι, προσοχή, τώρα με βλέπετε ανάποδα στην οθόνη σας. Εγώ πήρα κάτι πιόνια που παίζουμε στα παιχνίδια. Ο καθένας, αν δεν έχει αυτά, μπορεί να πάρει ένα χαρτάκι και να κάνει τις προβλέψεις απάνω σε ένα χαρτάκι. Ό,τι έχει ο καθένας, κάνει με αυτά τα μέσα που έχει. Εγώ πήρα αυτά. Το δεξί μου χέρι, προσοχή, με βλέπετε ανάποδα. Το δεξί μου χέρι. Σε ένα κουτάκι, αν δεν έχετε, πάρτε σακούλες ή σε χαρτάκια. Σακουλίτσες, βάλτε μπίλιες, βάλτε ό,τι θέλετε μέσα. Σε ένα κουτάκι, στο δεξί μου χέρι, έβαλα 8 μαύρα. Εδώ πέρα, 8. Στο δεξί μου χέρι ξανά, 5 κόκκινα. Πάμε στο αριστερό μου χέρι, που με βλέπετε ανάποδα στην οθόνη σας. Εδώ πέρα, έχω βάλει 6 κόκκινα. Και από την άλλη μεριά έχω βάλει 4 μαύρα. Αυτές είναι οι προετοιμασίες, τα πιο απλά. Έναν φάκελο που γράψαμε μέσα, τη γράψαμε. Και αυτά εδώ πέρα, αν δεν έχουμε χαρτάκια που τα βάζουμε ανάποδα. Και τα έχουμε όλα αυτά εδώ μπροστά. Και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό, στην τράπουλά μας. Η τράπουλα έχει αυτή μια προετοιμασία. Μην κοιτάτε τη δικιά μου προετοιμασία. Σας βάζω κάποιες εικόνες εδώ πέρα.
να καταλάβετε καλύτερα πώς πρέπει να τα βάλετε για να γίνει το κόλπο. Αλλιώς δεν πετυχαίνει. Εγώ αυτή τη στιγμή τα βάλα σε αυτή τη σειρά. Κοιτάξτε τις εικόνες να καταλάβετε τι γίνεται προσεκτικά. Προσπαθώ, εντάξει, δεν με παίρνει και η κάμερα, θα ανοίξω τουλάχιστον μια πλευρά να φανεί καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε καλά τις εικόνες, πατήστε πώς, πάρτε το χρόνο σας, ένα κατανοητικό κόλπο, coup d'état. Η τράπουλα είναι ως εξής. Κοιτάξτε τις εικόνες, πιο πολύ εκεί πέρα που γράφει κόκκινο κόκκινο, βάζετε παράδειγμα δύο κόκκινα, μετά σας λέω βάλτε ένα μαύρο, κόκκινο κόκκινο, μαύρο, τα βάζετε όπως θέλετε εσείς. Ο χωρισμός γίνεται στον άσο κούπα, συγγνώμη, ψάχνουμε τον άσο κούπα, εδώ πέρα. Εντάξει, 26 φύλλα από εδώ και άλλα 26 από εδώ, συνολικά 52 φύλλα. Χωρισμός στην τράπουλα, ο άσος κούπα. Εντάξει, μην κοιτάτε τη δικιά μου σειρά, κοιτάξτε τις εικόνες και κάντε τα όπως θέλετε εσείς. Όταν έχουμε όλα αυτά έτοιμα, εξηγόμαστε την ιστορία μας όπως θέλουμε ο καθένας μας. Χωρίζουμε την τράπουλα εδώ πέρα στη μέση. Και λέμε, μια και είμαστε στην Αμερική, τον άσο από εδώ, τα υπόλοιπα από εδώ. Πάμε να κάνουμε αμερικάνικο ανακάτεμα. Να μπερδέψουμε τα φύλλα εδώ όπως θέλουμε εμείς. Εδώ πέρα. Κάνουμε ένα ανακάτεμα αμερικάνικο. Τα ανακάτεμα που κάναμε, ανοίγουμε τα φύλλα μα, θέλουμε ξανά τα δύο θεατή που τα μπερδέψαμε. Και τα ανοίγουμε από την άλλη πλευρά. Εδώ πέρα. Να δει μία τράπουλα κανονικά. Εκείνη τη στιγμή τι κάνουμε. Βεβαίως αυτά τα έχουμε κάτω προς το παρόν. Προσοχή τώρα. Από μία πλευρά πρέπει να αφήσουμε 16 φύλλα που είναι από εδώ πάνω. Το δεξί μου χέρι αφήνω 13 φύλλα από αυτή τη μεριά. Στο αριστερό μου χέρι θα αφήσω 10 φύλλα από κάτω, χωρίς να τα μπερδέψω. Δεν θα πάρω που να είναι. Τι θέλω να πω. Μπερδέψαμε, είδαμε την τράπουλα μπερδεμένη και από εδώ λέμε πάμε να δούμε αν κανένας έχει κανένα τζιπάκι, κανένα εμβόλιο, δεν ξέρω τι και πασπατεύουμε τα φύλλα εδώ να τα δει κανονικά. Τώρα είμαι λίγο δύσκολα γιατί δεν έχω θεατή. Αν έχουμε θεατή μπορούν να πάρουν τα φύλλα να δούνε κανονικά τράπουλα, δεν έχει σημάδια, δεν έχει τίποτα παιδιά. Λοιπόν, αυτό εξηγούμαστε στους θεατές μας. Από αυτή την πλευρά πρέπει να βγάλω 13 φύλλα στην άκρη. Με την έννοια μετράω 3, έτσι, 3 και άλλα 3 παράδειγμα μας κάνουν 6, 9, 10, 11, 12 και ένα 13. Τα αφήνω κάπως έτσι εδώ. Τα υπόλοιπα τα τραβάω λίγο προς τα πίσω, να κρατήσω μία απόσταση. Τα βλέπουμε εδώ κανονικά. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά είπαμε πρέπει να βάλουμε 10 φύλλα. 1, 2 και άλλα 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κάνουμε κάπως έτσι εδώ πέρα. Ξέρουμε έχουμε 10 φύλλα εδώ και έχουμε 13 από εδώ. Με την έννοια τα χωρίσαμε. 13 και 10. Δίνουμε μερικά φύλλα εδώ. Παίρνει αυτός εδώ. Παίρνει και αυτός αυτά εδώ. Τα ανακατεύουν, τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να μην χάνουμε το χρόνο μας. Λοιπόν. Όταν κάνουν τα ανακατέματά τους, τα χωρίσματά τους, τους λέμε τις προβλέψεις μας, εδώ πέρα με τα κουτιά μας, δεν ξέρω τι, μπορεί να τα έχουμε όλα μαζεμένα, να ξέρουμε πού θα τα βάλουμε, και το φάκελο στη μέση. Εδώ πέρα, πάει να χωρίσεις, αφού τα πήρες αυτά, τα μαύρα και τα κόκκινα, και τα χωρίζει. Εδώ πέρα, μαύρα και κόκκινα. Έτσι γίνονται εκλογές των USA. Βάζει τα μαύρα από αυτήν, και τα μαύρα εδώ, συγγνώμη, και τα κόκκινα από εδώ. Και πάμε να τα μετρήσουμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Παίρνει τις μπύλες, παίρνει το χαρτί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, 8. Πρώτη πρόβλεψη σωστή. Πάμε στα κόκκινα. 1, 2, 3, 4, 5. Κόκκινα. 1, 2, 3, 4 και 5 και αυτή σωστή. Πάμε από την άλλη πλευρά. Το μεγάλο πακέτο το αφήνουμε την τελευταία φορά. Κάνει και αυτό τα ίδια. Ρωτάμε το θεατή μας να χωρίσει τα κόκκινα και τα μαύρα. Όπως το βλέπετε εδώ πέρα, ελπίζω να φαίνεται καθαρά. Τα μαύρα και τα κόκκινα. Και τα μετράει μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κόκκινα.
Παίρνουμε εδώ πέρα ή το χαρτί αν δεν έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κόκκινα και 4 μαύρα. Και από την άλλη μεριά 2 και 2, 4 μαύρα. 4 προβλέψεις σωστές. Τα τραβάμε όλα στην άκρη. Και αφήνουμε χώρο εδώ. Τα χωρίζει και αυτός. Τα μαύρα και τα κόκκινα. Ένα κόλπο μαθηματικό που πάει από μόνο του, παιδιά. Απλούστατα, ο πρόλογος και ό,τι διαθέτει ο καθένας, πιστέψτε με, όταν το κάνουν και οι μικροί μου φίλοι, πιο πολύ για τους μικρούς μου φίλους, δεν θέλετε αρχολογικά και δεν ξέρω τι, οι άνθρωποι θα μείνουν με το στόμα ανοιχτά. Λοιπόν, ξαναπάμε εδώ πέρα, τα κόκκινα και τα μαύρα από μία πλευρά είπαμε. Εδώ πέρα, τα μαύρα, τα κόκκινα, μην μπερδευτούμε, γιατί έτσι μπερδεύονται οι ψήφοι και βγαίνουν άλλοι πρόεδροι και μας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή. Και όλα αυτά, καλό είναι να έχουμε παρέα. 3-4 άτομα και τόσα περισσότερα άτομα, τόσο καλύτερα για μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τελειώνουμε την εξήγησή μας. Και εδώ πέρα, τα μαύρα από μια πλευρά, τα κόκκινα από την άλλη. Και το καταλάβατε, η πρόβλεψή μας. Μετράει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και ένα 15 κόκκινα. 15 και 14 μαύρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 1, 14. Παίρνουν το φάκελο, τον ανοίγουν, το σπίζουν και ορίστε οι προβλέψεις που γίνανε το USA. Καλή εξάσκηση σε όλους, καλή διασκέδαση. Κλεινόμαστε στα σπίτια μας και προσπαθούμε να περάσουμε όλοι καλά.